Και εμείς τώρα θα συζητήσουμε τον κύριο Άρη Καζάκο, καθηγητή εργατικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για αυτό το νομοσχέδιο. Κύριε Καζάκο, την καλημέρα μας από το Ηράκλειο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας, κύριε Γάρο. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα τη συζήτησή μας και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Αυτές τις μέρες που διεξάγεται η δημόσια συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, υπάρχει κάποιο κομμάτι που κατά τη γνώμη σας δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, κύριε Καζάκο? Νομίζω ότι αυτό που είναι πια διάχυτη γνώση στην κοινωνία, έχει γίνει γνώση της κοινωνίας μέσα από κανάλια τα οποία δεν περνούν απαραίτητα από τα ΜΜΕ. Διότι στα ΜΜΕ υπάρχει ένας μονόλογος καταθλιπτικός. Δείτε ας πούμε τον κύριο Χατζηδάκη να βγαίνει στα κανάλια και να μιλάει μόνος χωρίς κανένα αντίλογο. Επομένως αναδείχθηκε εδώ, αυτό είναι η παρατήρησή μου για το πώς διεξάγεται ο διάλογος, ναι. Για το πώς διεξάγεται ο διάλογος και για το πώς περίρθε σε γνώση της κοινωνίας το περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου που δεν πέρασε μέσα από επίσημα κανάλια. Αυτό που δεν έχει αναδειχθεί όμως, για να γυρίσω στην ερώτησή σας επαρκώς κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο τελικά επιδιώκει να κάνει νόμο του κράτους μια διάχυτη ανομία και βία που υπάρχει σήμερα στις εργασιακές σχέσεις. Απότοκες και η ανομία και η βία και της μακράς περιόδου των μνημονίων αλλά και της πανδημίας. Η ουσία είναι αυτή, ότι δηλαδή τώρα γίνεται νόμος του κράτους η ανομία και η βία που υπάρχουν στις εργασιακές σχέσεις, και πρέπει βέβαια να το εξηγήσω λίγο αυτό για να συνεννοηθούμε. Το γεγονός δηλαδή ότι επανέρχεται η ατομική σύμβαση εργασίας στο κέντρο ενός συστήματος, το οποίο σύστημα διακρίνεται ακριβώς από το ότι μέσω του νόμου, του προστατευτικού για τους εργαζομένους νόμου και της συλλογικής σύμβασης εργασίας, έχει αποθήσει ή περιορίσει την ατομική σύμβαση εργασίας στην άκρη αυτού του συστήματος. Τώρα λοιπόν η ατομική σύμβαση εργασίας επανέρχεται στο κέντρο του συστήματος του εργατικού δικαίου. Και η ατομική σύμβαση εργασίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μορφή εμφάνισης της βίας και της ανομίας στις εργασιακές σχέσεις. Για λόγους που καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, ξέρουμε όλοι ότι ναι μεν ο εργαζόμενος είναι ελεύθερος να διαθέτει την εργασιακή του δύναμη, αλλά δεν είναι εξίσου ελεύθερος να μην τη διαθέτει. Επομένως, όταν ενεργεί υπό το κράτος της ανάγκης βιοπορισμού, είναι φανερό ότι δεν έχει τα εργαλεία ούτε έχει τη διαπραγματευτική ισχύ για να υπάρξει μία στοιχειώδης ισορροπία. Τώρα λοιπόν επανέρχεται η ατομική σύμβαση εργασίας σε ένα πλήθος περιπτώσεων. Και αν θέλετε μπορούμε να δούμε τις περιπτώσεις αυτές μία-μία στο νομοσχέδιο που συζητείται τώρα στη Βουλή. Αλλά δεν είναι μόνο το νομοσχέδιο, ξέρετε κύριε Γάρο. Έχει προηγηθεί ένα άλλο, μία πρώτη πράξη αυτής της αντιμεταρρύθμισης με το νόμο 46-35 του 19 στο τέλος του 19. Όπου οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουν γίνει πια διάτρητες και κυρίως έχει αποκλειστεί ο επικουρικός μηχανισμός της διαιτησίας, διότι έχει ακροτηριαστεί το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, χάρη στο οποίο δικαίωμα ενεργοποιείται η διαιτησία. Άρα έχουμε στην ανάγκη, αν δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, μια διαιτητική απόφαση. Τώρα αυτό το σύστημα έχει παραλύσει και τώρα κυριολεκτικά γιορτάζει την επιστροφή της ατομικής σύμβασης εργασίας και με αυτό το νομοσχέδιο, που είναι η δεύτερη πράξη του δράματος, θα λέγαμε. Ναι. Και αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε ορισμένα παραδείγματα χτυπητά. Ναι. Τώρα, από αυτά που λέτε κιόλας καταλαβαίνω ότι το πιστεύετε κιόλας, γιατί αυτή ήταν και η ερώτησή μου, ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι η κορονίδα και ενός συνολικού σχεδίου για την ανατροπή του εργατιακού δικαίου όπως το ξέρουμε, σε βάρος βέβαια των εργαζομένων, έτσι. Ναι, δηλαδή, έτσι ακριβώς. Δηλαδή χτυπάει τον πυρήνα του εργατικού δικαίου. Βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνο, δεν πλήττονται μόνο οι εργαζόμενοι. Πλήττεται όλη η κοινωνία, πλήττεται η οικονομία. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος για να κάνει μια στοιχειώδη ανάλυση της πολιτικής οικονομίας των συλλογικών συμβάσεων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις, αυτές που αποτελούν μάλιστα το 98 περίπου τις 100 των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που είναι οι μικρομεσαίες, κυριολεκτικά υπάρχουν και λειτουργούν χάρη στην εσωτερική ζήτηση. Όλο αυτό το σχέδιο επιστροφής στην ατομική σύμβαση εργασίας,
αποβλέπει στη συνέχιση της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. Με ατομικές συμβάσεις εργασίας θα έχουμε βέβαια μείωση μισθών. Καλύπτονται ελάχιστοι εργαζόμενοι, περίπου το 20-25% όπως οι λογικές συμβάσεις εργασίας, αυτό το ποσοστό θα μικρύνει ακόμη περισσότερο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με εργαλείο την ατομική σύμβαση εργασίας οι μισθοί θα μειωθούν κι άλλο. Πώς θα ζήσουν αυτές οι επιχειρήσεις? Η εμπειρία που έχουμε από τα μνημόνια είναι πολύ νοπή για να ξεχαστεί. Θυμάστε ότι εκεί έκλεισαν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεων, ακριβώς γιατί κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση. Ακριβώς, ναι. Γιατί ειδικά η Ελλάδα, αλλά και πολλές, οι περισσότερες οικονομίες, ζουν κυριότατα από την εσωτερική ζήτηση. Και τι έγινε η εσωτερική ζήτηση, η ενεργό ζήτηση στην Ελλάδα τα χρόνια των μνημονίων? Κυριολεκτικά κατέρευσε. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο η καταστροφή της ζωής και της δουλειάς των ανθρώπων, της εργασίας, των εργαζομένων, αλλά και το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων. Ναι, έτσι είναι. Άρα λοιπόν είναι και μια ερώτηση που είχα σημειώσει να κάνω, γιατί προφανώς συνδέεται με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, όπως είπατε και εσείς, το θίξατε ακροθυγώς, τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο των μνημονίων. Είναι δηλαδή, με έναν τρόπο, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ένα παράδειγμα ολιστικής πολιτικής προσέγγισης, δηλαδή ανθρώπων και στελεχών αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κυβέρνηση, που έτσι κι αλλιώς, παρόλο τους καταναγκασμούς που υπήρχαν από εξωτερικούς παράγοντες, εξακολουθούν να πιστεύουν σε αυτό το σχέδιο. Αν μιλάτε για την κυβέρνηση, ναι. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι σε αντίθεση με άλλα πεδία πολιτικής, εδώ η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την εργασία είναι απολύτως, είναι καλά σχεδιασμένη και συνεκτική. Σας ανέφερα προηγουμένως τον νόμο 4635 του 2019 που ήταν η πρώτη πράξη. Mm-hmm. Τώρα έχουμε τη δεύτερη πράξη. Αν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη αυτή, θα δει ότι δεν είναι καθόλου συμπτωματικές αυτές οι ρυθμίσεις, ούτε σκόρπιες επεμβάσεις στο εργατικό δίκαιο. Έχουν δομή και συνοχή. Συνέχεια, ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όμως για τους ακροατές να δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού που ονομάζω επιστροφή της ατομικής σύμβασης εργασίας στο κέντρο του συστήματος του εργατικού δικαίου. Να τα δούμε, κύριε Καζάκο, να πείτε μας. Και μπορώ λοιπόν να αναφέρω συνοπτικά τα εξής. Πριν το νομοσχέδιο, σας είπα για το νόμο 4635 του 19 που φέρνει την ατομική σύμβαση από την πίσω πόρτα, καθώς πια οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα καλύπτουν όλο και λιγότερους εργαζομένους. Και βεβαίως η διαιτησία είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μετά τον ακροτηριασμό του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής. Ακολούθησαν δύο νόμοι που επίσης επανέφεραν στο κέντρο του συστήματος την ατομική σύμβαση εργασίας, ο νόμος για τη ΔΕΗ και ο νόμος για τα ΕΛΤΑ. Αυτό ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Τι έγινε με τους νόμους αυτούς? Με τους νόμους αυτούς, κύριε Γάρο, ορίστηκε ότι όσοι προσλαμβάνονται από εδώ και πέρα στη ΔΕΗ και στα ΕΛΤΑ δεν θα υπάγονται στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις αυτών των δύο επιχειρήσεων, ούτε στους κανονισμούς εργασίας. Άρα οι όροι εργασίας τους θα ρυθμίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας. Και έρχεται τώρα το νομοσχέδιο που θέτει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το περιβόητο δεκάωρο, στη διάθεση της ατομικής σύμβασης εργασίας πάλι. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης και συνολικά η κυβέρνηση που τόλμησαν να πούν σε αυτό το newspeak της κυβέρνησης ότι η δεκάωρη εργασία απελευθερώνει τον εργαζόμενο με τη δίωρη υπερορία απλήρωτη. Με ατομική σύμβαση εργασίας θα γίνεται πλέον η διευθέτηση. Τη επίσης, στιγμή που είμαστε και στην κορυφή των ευρωπαϊκών κρατών σε ώρες εργασίας ήδη, δηλαδή. Ναι. Μετά την Εστονία είμαστε δεύτεροι, αν δεν κάνω λάθος. Και πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα, αντιθέτως προς ό,τι διαδίδεται και λέγεται από τα συστημικά μέσα, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι υψηλότατη. Αυτή που είναι για τα ανάθεμα είναι η παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Mm. Δεν επενδύουν οι επιχειρήσεις στις νέες τεχνολογίες, στην ψηφιακή. Δεν επενδύουν καθόλου. Δηλαδή όποια ελλείμματα παραγωγικότητας υπάρχουν στην ελληνική οικονομία χρεώνονται στην ελιπέστατη παραγωγικότητα του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Και για να συνεχίσω τα παραδείγματα μετά τη διευθέτηση, δείτε την εργασία στις πλατφόρμες. Είμαστε ανοιχτοί στην λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι κάνει για την εργασία στις πλατφόρμες η κυβέρνηση? Αφήνει ελεύθερο τον εργοδότη με αυτό το νομοσχέδιο να επιλέξει μεταξύ
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και σύμβαση έργου. Ξέρετε εσείς να μου πείτε, να μου αναφέρετε κάποιον εργοδότη που θα επέλεγε σχέση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας? Όχι. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε αυτό. Κάνει και κάτι χειρότερο. Δημιουργεί ένα τεκμήριο κατά της εξάρτησης. Κόντρα στη διάχυτη εργαλειοθήκη του εργατικού δικαίου, η οποία θεσπίζει με τεκμήρια, αλλά πάντοτε υπέρ της εξαρτημένης εργασίας. Τώρα κάνει το ακριβώς αντίστροφο η κυβέρνηση, όταν για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ανώτατο δικαστήριο εκεί έκρινε ότι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Όταν στην Ισπανία η κυβέρνηση έχει θεσπίσει νόμο ο οποίος πηγαίνει στην ίδια κατεύθυνση. Στο να αναγνωριστεί δηλαδή ότι εκεί παρέχεται εξαρτημένη εργασία. Και για να προχωρήσω στα παραδείγματα του νομοσχεδίου, έρχεται η άδεια άνευ αποδοχών, η συμφωνημένη άδεια άνευ αποδοχών. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ο εργοδότης θα μπορεί να επιβάλλει, με ατομική σύμβαση πάντοτε εννοείται, θα μπορεί να επιβάλλει άδεια χωρίς αποδοχές για ένα χρόνο, θα μπορεί να ανανεώνεται αυτή η συμφωνία και επειδή δεν υπάρχει πέρας, τέρμα στη ρύθμιση του νομοσχεδίου, θα μπορεί επάπειρον να ανανεώνει αυτή την άδεια χωρίς αποδοχές. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσωρινή απόλυση, η οποία θα εξαναγκάσει τον εργαζόμενο κάποια στιγμή να αποχωρήσει,